ο αθλητικός δικαστής δεν είναι δυνατόν, μην παρεξηγηθώ, να πηδάει τη Μεσσηνία και να πηγαίνει στη Λακωνία. Κατά την επιστροφή μας όμως κάναμε και στη Μεσσηνία ένα μικρό διπορικό και καταγράψαμε δηλώσεις του προπονητή, ναι, του κυρίου Κώστα Κλάδη, δηλώσεις από νεαρούς ποδοσφαιριστές και σε σπίτι. Μπουκάρης ο αθλητικός δικαστής, μίλησε και με τη μητέρα ενός νεαρού ποδοσφαιριστή και παράλληλα και ενός εξοδικητικού παράγοντα της Καλαμάτας. Φυσικά όλα αυτά πριν γίνει το μπέρδεμα με τους μεγάλους έτσι επενδυτές από την Ηλία. Πράγμα που δεν τα κατάφεραν, γιατί ίσως ή το πρώτος ή το δεύτερος δεν έπεισαν, ναι, τους Μεσσήνιους και συγκεκριμένα τους Καλαματιανούς. Πάμε να δούμε το διπορικό μας. Ο αθλητικός δικαστής βρίσκεται στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα μπουκάρισε στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Ήρθε απροειδοποίητα, ήρθε να καταγράψει κάποια πράγματα που συμβαίνουν όχι στην ΕΠΣ Μεσσηνίας, γενικότερα στο ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Όμως στα γραφεία της ΕΠΣ Μεσσηνίας βρήκαμε τον προπονητή, τον κύριο Κώστα Κλάδη της Μαύρης Θίαλας, Παύλα Καλαμάτα. Κύριε Κλάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλές επιτυχίες σε εσάς και στο κανάλι σας. Και ευχαριστούμε που σας γνωρίζουμε από κοντά. Μάλιστα. Όλα αυτά τα είπατε γιατί θέλατε να καλοπιάσετε τον αθλητικό δικαστή. Αλλά επιτρέψτε μου, είναι δυνατόν εσείς ο προπονητής, ο κύριος Κλάδης, να βρίσκεστε στα γραφεία της ΕΠΣ Μεσσηνίας? Τι σας συνδέει? Σίγουρα βρίσκομαι καθημερινώς. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση Μεσσηνίας και ιδιαίτερα με τον κύριο Οικονομίδη, τον πρόεδρο. Ήρθα για δουλειά της Καλαμάτας για να βελτιώσει συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι, οι ώρες μας είναι αρκετές που τρώμε μαζί. Η βοήθεια της Ένωσης προς την Καλαμάτα είναι συνεχή. Και όπως καταλαβαίνετε, μας συνδέει και μια φιλία. Μάλιστα. Αν σας ρωτήσω τώρα για τον κύριο Πρόεδρο, θα μου πείτε καλές κουβέντες. Είναι γεγονός ότι είναι τόσο καλός όσο ακούγεται? Μα δεν μπορεί να πει κανένας αρνητικές κουβέντες για τον κύριο Οικονομίδη. Έναν λειτουργό, έναν δάσκαλο, ο οποίος από την παιδική του ηλικία συναλλάσσεται με παιδιά να τα διαμορφώνει σαν χαρακτήρες και σαν ανθρώπους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ως άνθρωπος δεν μπορεί να μην είναι παρά μόνο καλός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, υιοθετούμε την καλοσύνη του και ευελπιστούμε όμως η ένωσή του, θα τον ανακρίνουμε σε λίγο, να δει του χρόνου κάτι διαφορετικό. Και για να γίνει το κάτι διαφορετικό, θα πρέπει, κύριε Κλάδη, η Καλαμάτα, η Μαύρη Θίελα να πάρει κατηγορία. Η ένωσή του πέρυσι δεν ευτύχησε, η Κυπαρισία, η περσινή πρωταθλήτρια, να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, παρότι ήταν δίπλα στην ομάδα της Κυπαρισίας, και παράλληλα φέτος γίνεται ένα πρωτάθλημα από ό,τι ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει, με ομάδες ιστορικές. Και μην κοροϊδευόμαστε, Πάμισος, Κυπαρισία, Τσικλιτήρας Πύλου και άλλες ομάδες, Μεσσηνιακός, Εθνικός Μελιγαλά, που θα έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Και το λέω αυτό διότι θα πρέπει όμως η καλοσύνη του να είναι καλοσύνη του χρόνου, έτσι ώστε να δει και δύο ομάδες, και τη Μαύρη Θίελα Παύλα Καλαμάτα στη Β' Εθνική και φυσικά και την πρωταθλήτρια, διότι όπως και να το κάνουμε, από τον όμιλο των τεσσάρων θα ανέβουν δύο. Και αν δεν ανέβει μία ομάδα από τις Μεσσηνίας, τότε θα είμαστε πάλι εδώ του χρόνου και θα λέμε άλλα. Γι' αυτό θέλω το σχολείο σας. Θα τον κρίνουμε αυστηρά δηλαδή. Ακριβώς. Σίγουρα όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Η Μεσσηνία, η οποία κατ' εξοχήν είναι μια ποδοσφαιρομάνα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν ευδοκίμησε να έχει μια ομάδα στην μεγαλύτερη κατηγορία, ούτε η Μαύρη Θίλα στη Β' Εθνική. Ευελπιστούμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι για όλους μας πολύ καλύτερη. Η προσπάθειά μας άλλωστε αυτή είναι. Ξεκινώντας από την Καλαμάτα, ο κύριος Ράλης έχει κάνει τα πάντα φέτος, παρότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα μας, το οικονομικό που μαστίζει όλους μας. Παρόλα αυτά, ο κύριος Ράλης έκανε πάλι καλές κινήσεις και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Κρατάμε τόνους χαλαρούς, κρατάμε τόνους χαμηλούς, γιατί ξεκινάγαμε με φανφάρες τα δύο προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς τίποτα δεν κάναμε. Φτιάχνουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, ανταγωνιστική, ο οποίος σίγουρα είναι ψηλά και από εκεί πέρα ότι καλύτερο προκύψει. Κύριε Κλάδη,
Μια και αναφέρατε την Καλαμάτα, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι ο κύριος Ράλλης μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να έκανε υπερβολές ως προς την άνοδο, όμως αυτή την περίοδο με προπονητή εσάς αντιλαμβάνεστε ότι έχετε βάλει ψηλά τον πήχη με ποδοσφαιριστές της ευρύτερης περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό, διότι τα προηγούμενα χρόνια είδαμε βαριά ονόματα αλλά ελαφριά στη φανέλα της Καλαμάτας. Κοιτάξτε, σίγουρα να υπάρχουν παιδιά από την Καλαμάτα και σε μικρότερη ηλικία και πήραμε κι άλλα. Αυτά τα παιδιά μαζί με κάποιους εκτός Μεσσηνίας προσπαθούμε να κάνουμε μια ομάδα καλή, ανταγωνιστική. Πιστεύω φέτος δεν τα καταφέρουμε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οικονομικά πιο βαριά τα ονόματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς τα ονόματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Όμως η Μαύρη Θύελλα, μια Μεσσηνία, μια Καλαμάτα με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς και οργανωμένους φιλάθλους, δεν μπορεί να παραμείνει άλλο στη ΓΑΜΑ Εθνική, κύριε Κλάδη. Σίγουρα αυτό που αναφέρατε με τον κόσμο είναι σημαντικό, γιατί είναι ένας κόσμος που τον ζηλεύει όλη η Ελλάδα, ένας κόσμος που ζει και αναπνέει μόνο για τη Μαύρη Θύελλα. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς να με στεναχωριέται. Σας είπα ότι η προσπάθειά μας φέτος είναι διαφορετική. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, δουλειά στο γήπεδο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Να δώσετε χαμόγελο σε αυτούς τους φιλάθλους που έχουν πικραθεί τα τελευταία χρόνια, διότι όταν δαπανούνται χιλιάδες ευρώ για μεταγραφές και για παίχτες, καταλαβαίνετε ότι πιστεύω ότι ο Κώστας ο Κλάδης μπορεί να φέρει το χαμόγελο το 2015-16, έτσι ώστε το Μάιο του 16 η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, η ιστορικότερη ομάδα της ευρύτερης περιοχής, όχι του νομού, της Πελοποννήσου, να είναι στη Β' Εθνική. Το ευχόμαστε και ευχόμαστε λοιπόν αυτά τα λόγια να πιάσουν τόπο και η δουλειά η δική μας το ίδιο και να είμαστε όλοι μαζί το καλοκαίρι να πανηγυρίσουμε. Μέχρι το καλοκαίρι όμως, κύριε Κλάδη, όπως αντιλαμβάνεστε, ο αθλητικός δικαστής θα σας ελέγχει σε κάθε παιχνίδι, είτε εντός είτε εκτός, διότι όπως καταλαβαίνετε ο αθλητικός δικαστής έχει ενόρκους. Γι' αυτό λοιπόν να σε ευχηθώ πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σας παρακολουθώ, όχι ανελειπώς, θα ήμουν ψεύτης αν το έλεγα αυτό, αλλά πολλές φορές σας έχω δει. Πραγματικά κάνετε ένα μεγάλο έργο και το ότι ισχύει το κεφάλι στον εραστεχνικό αθλητισμό είναι σημαντικό, διότι αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη, οι εραστέχνες παράγοντες, οι εραστέχνες αθλητές, γιατί το ποδόσφαιρο από εκεί ξεκινάει. Ο αιμοδότης του αθλητισμού, του ελληνικού ποδοσφαίρου μάλλον, είναι ο εραστεχνικός αθλητισμός. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εσάς να το στηρίζουν και να πάμε καλύτερα. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. Ο αθλητικός δικαστής βρίσκεται στη Μεσσηνία. Πολλή κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για τις ακαδημίες, για τα νέα παιδιά, για τους ντόπιους ποδοσφαιριστές. Και επειδή ο αθλητικός δικαστής την ψάχνει τη δουλειά, έψαξε και βρήκε μερικά παιδιά τα οποία θέλουν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να είναι το επαγγελμά τους, όχι το χόμπι τους. Σήμερα λοιπόν κρίναμε σκόπιμο να πάμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να χτυπήσουμε την πόρτα σε ένα νεαρό παιδί. Αυτός ο νεαρός λέγεται Ηλίας Κουντανής. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Ηλία θέλουμε να μιλήσουμε τα πάντα. Να τον ανακρίνουμε. Ηλία, πόσο ετών είσαι? Είμαι 20 χρονών. Κατάγομαι εδώ από την Καλαμάτα. Αδερφό, αδελφή έχεις? Έχω μια μικρή αδερφή, 18 χρονών αυτή. Έχεις σπουδάσει κάτι? Όχι, φέτος θα κάνει κάτι επαγγελματικό. Σπουδάζεις κάπου, Ηλία? Έχω περάσει σε μια σχολή στην Καβάλα, αλλά όχι, γιατί θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Είπαμε, είσαι 20 ετών. Για πες μου, πότε ξεκίνησες με το ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο από τα 6, από ό,τι θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Από το πρώτο σου δελτίο ποιο είναι? Στα 12 το έκανα στους Λέοντες. Λέοντες. Μετά? Μετά Μεσσηνιακό. Και μετά? Και μετά στον Νέαντα και μετά στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Έτσι στην μικρή σου αυτή η δραστηριότητα, την ποδοσφαιρική, ποιος προπονητής πιστεύεις ότι σε συγκίνησε περισσότερο, σε αγκάλιασε, σε εμπιστεύτηκε και του άνοιξες και εσύ τη δική σου καρδιά? Ήταν στον Νέαντα ο Σακελαρόπουλος ο Γιάννης.
που με αυτόν είχαμε μια διαφορετική σχέση. Με πήγαινε. Είναι αυτός δηλαδή που σου έδωσε τα πρώτα βήματα, ναι, πώς να στηθείς έτσι ποδοσφαιρικά στην ομάδα. Αυτός ο Γιάννης Χαλαρόπουλος. Τι θέση παίζεις? Παίζω αμυντικό χαφ. Το ήθελες να παίξεις αυτή τη θέση ή εξαναγκαστικά? Ξεκίνησα να παίζω σαν δεξί χαφ, αλλά λόγω ότι δεν ήμουν τόσο γρήγορος, με γύρισαν στο κέντρο και τελικά αυτή η θέση από ό,τι φαίνεται μου ταιριάζει περισσότερο. Μάλιστα. Μετά τον 90, πόσα χρόνια είσαι εδώ στην ομάδα της Καλαμάτας? Διανύω τώρα τον τρίτο χρόνο. Προπονητές εδώ της Καλαμάτας? Ήτανε πρώτος μου προπονητής στην Καλαμάτα ήταν ο Κακαλέτρης, ο Νίκος. Μετά ο Μίλτος ο Γκόφας. Νίκος Κουρμπανάς. Και τώρα ο Κώστας ο Κλάδης. Ο Κλάδης τώρα, ναι. Δεν θα μπω στον πειρασμό να σε ρωτήσω ποιος ήταν ο καλύτερος. Ναι. Σίγουρα δεν έχεις τις εμπειρίες αυτές. Αλλά θα πρέπει να πούμε όμως ότι σίγουρα και ο Νίκος ο Κακαλέτρης είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος πήρε τον Τσικλητήρα, Κώστα Τσικλητήρα Σπύλου, και τον έφτασε μέχρι την ημιτελική φάση. Ο Μίλτος ο Γκόφας, ένας καταξιωμένος προπονητής. Αυτός που ξεκίνησε να με βάζει να, σιγά σιγά να παίζω τα παιχνίδια. Μετά Κουρμπανάς, έτσι δεν είναι? Κουρμπανάς, ναι. Νίκος Κουρμπανάς και τώρα ο Κώστας ο Κλάδης, ένας πατριώτης σου εδώ από την Καλαμάτα. Καλαμάτα, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς έχεις δεχτεί έτσι την απόφαση της διοίκησης να ρίξει βάρος στις ακαδημίες, να ρίξει βάρος στα νέα παιδιά της Καλαμάτας? Κοίταξε, τώρα που είναι και δύσκολη καιρή κιόλας, είναι πιστεύω πιο εύκολο να ρίξει το βάρος στα παιδιά της ακαδημίες, κιόλας έχουμε ταλέντο εδώ στην Καλαμάτα και τα καλαματιανά παιδιά είναι πιστεύω καλύτερα. Από μάλιστα. Σίγουρα μην ξεχνάμε ότι η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη πόλη, γύρω στους 80.000 κατοίκους περίπου. Έτσι, ναι, 80.000. Υπάρχουν αρκετοί προπονητές, υπάρχουν αρκετές ακαδημίες και θα πρέπει ο εκάστοτε προπονητής ή και οι μειχτές, αν θέλεις ακόμα, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, να αξιοποιούν τα ταλέντα. Φυσικά, ναι, έτσι πρέπει να γίνεται πάντα. Είναι σημαντικό να δουλεύεις με παιδιά μικρά. Και με παιδιά και με προπονητές εδώ από τον τόπο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι δυνατόν ένας νομός Μεσσηνίας, μια Καλαμάτα, να μην έχει κάποια, όχι μόνο στη Β' ή στην Α'Αθηνική, να μην έχει και δικά της παιδιά παρά να περιφέρεται δεξιά και αριστερά να μαζεύει. Ναι, έτσι, δεν είναι? Ναι, έχετε δίκιο. Τι θα ήθελες να πεις, όχι στη διοίκηση της Καλαμάτας, αλλά γενικότερα στους παράγοντες του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου και στους προπονητές να δουλέψουν με τα παιδιά? Θα ήθελα να πω να ρίξουν πιο πολύ βάρος στις ακαδημίες και στα μικρά παιδιά. Και σίγουρα κι εσείς να έχετε έτσι την δυνατότητα να μπορέσετε να ξεδιπλώσετε το ταλέντο. Ακριβώς αυτό. Σιγά σιγά μέσα από τη δουλειά και από αυτό να ξεδιπλώσουμε το ταλέντο μας και να φτάσουμε εκεί που ο καθένας έχει θέσει το στόχο του. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ασχολείσαι και με κάποιο άλλο άθλημα? Όχι, μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι αυτό που σε συγκινεί? Είναι τρόπο ζωή για μένα το ποδόσφαιρο, δεν είναι απλά ένα άθλημα. Μάλιστα. Τι θα ήθελε να συμβουλεύσει του φίλου σου, του συνομιλικού σου να ασχολούνται με τον αθλητισμό, όποιο και να είναι αυτό? Θέλω ένα δικό σου σχόλιο. Ο αθλητισμό είναι καλό. Καλό θα ήταν να ασχολούνται. Αυτό. Μάλιστα. Να σου ευχηθώ καλή τύχη. Ό,τι καλύτερο επιζητά στη ζωή σου. Και εσύ, ό,τι τέλος πάντων πιστεύεις αυτό που θα κάνεις, να σε ευχαριστεί και να προκόψει τη ζωή σου. Να είστε καλά, και εγώ τα ίδια. Ο αθλητικός δικαστής μπουκάρισε στην προπόνηση της Καλαμάτας. Δίπλα μου έχω ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, Άρης Γαλανόπλος. Είναι έτσι? Δεν ξέρω, εσείς λέτε, εσείς κρίνετε. Ναι, αλλά το βαρύ σημαίνει ότι έχουν επενδύσει πάνω σας. Εντάξει. Άρα λοιπόν είστε βαρύ όνομα. Επένδυσαν πάνω στην εμπειρία μας. Ήρθα προσωπικά εδώ με γνώμονα το καλό της ομάδας, με γνώμονα να προσπαθήσω να βοηθήσω και εγώ τη μεριά μου την προσπάθεια που γίνεται και σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά κυρίως στα νεαρότερα παιδιά της, ώστε να μπουν δυνατά στο χώρο και να βάλουν κάποιες βάσεις για τη συνέχεια της καριέρας τους. Μάλιστα. Πώς λέγεις, αγόρι μου? Κακαλής Βασίλης. Κακαλής Βασίλης, απλώς έχεις το μουστάκι και φοβήθηκα. Από ό,τι γνωρίζω, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι σήμερα έκλεισα τα 20. Έτσι, μπράβο, 20άρης. 20άρης, ναι, ναι. Αλλά με το μουστακάκι εδώ και με το μαλλί δείχνεις σαν 40άρης. Είμαι στρατό γι' αυτό. Α, γι' αυτό μάλιστα εξήγεται το μουστάκι. Άκουσες τύπο ο κύριος Γαλανόπλος ότι ήρθε εδώ να αποκτήσετε εμπειρίες, ναι, 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 δικές του και εσείς να δοξάσετε την Καλαμάτα. Είσαι αυτό σε θέση να το κάνεις? Φυσικά και είμαι σε θέση να το κάνω. Άλλωστε θα ήμουν εδώ πέρα, άμα δεν ήμουν σε θέση να το κάνω. Ο αθλητικός δικαστής έπρεπε να σε ρωτήσει, γιατί φυσικά ανακρίνεσαι και θα μας βλέπουν οι τηλεθεατές εδώ στη Μεσσηνία και θα πούνε τι μας λέει ο νεαρός. Φυσικά.
Αυτά που είπε ο κύριος Άρης, συμφωνώ και εγώ. Μάλιστα. Coach δήλωσε πριν λίγο ότι δίνουμε βάση στα νέα παιδιά. Εσύ λοιπόν στηρίζεις την προσπάθεια αυτή που κάνει η διοίκηση, παντρεύοντας το παρελθόν και το μέλλον της Καλαμάτας. Σαφώς, και αυτός είναι και ένας από τους ρόλους μου αυτή τη στιγμή στην ομάδα, να προσπαθήσω να βοηθήσω όλα αυτά τα νεαρά παιδιά να ζήσουν το όνειρό τους, να καταλάβουν σε ποια ομάδα βρίσκονται και μέσα από αυτή να προσπαθήσουν να βελτιωθούν και να προσφέρουν πρώτα απ' όλα στην ομάδα και κατ' επέκταση στον εαυτό τους, επενδύοντας στο μέλλον για αυτούς. Δεν πιστεύω του χρόνου, επειδή είσαι και νεαρός και ωραίος ποδοσφαιριστής και ωραίος άντρας, νεαρός δηλαδή, να έρθει μια πρόκληση από κάποια άλλη ομάδα και να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θα τη βρεις άσχημα, έτσι, φυσικά, μαζί μου. Φυσικά και όχι, εφόσον η Καλαμάτα είναι η ομάδα της πόλης μου, δεν πάρει θα μείνω. Πρόσεξε, τα κρατάμε όλα αρχείο εμείς, έτσι. Φυσικά. Δεν πιστεύω να πεις ότι του χρόνου με ζήτησε μια άλλη ομάδα και έφυγα. Όχι, όχι, φυσικά. Ωραία. Είμαι στην Καλαμάτα. Να σου ευχηθούμε λοιπόν καλή τύχη και ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Καλαμάτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σφραγίδα για Β' Εθνική. Εννοώντας? Ότι του χρόνου πρέπει να είμαστε Β' Εθνική. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Τα πολλά λόγια νομίζω ότι είναι περιττά. Το να κάνουμε κάποιες δηλώσεις τώρα δεν βοηθάνε σε τίποτα. Η προσπάθεια θα γίνει και στο τέλος χρονιάς θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε για προπόνηση και θα τα πούμε στο τέλος χρονιάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αθλητικός δικαστής βρίσκεται εδώ που προπονιέται η Καλαμάτα, η ποδοσφαιρική ομάδα. Και βλέπουμε εδώ ένα φίλο μας, ο οποίος δεν είναι στη διοίκηση, το διευκρινίζουμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος που τρέχει είναι στα μέσα και στα έξω. Κώστας Γυφτέας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, φίλε Κώστα, τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουμε φέτος? Κοίταξε, η ομάδα προσπαθεί. Οι χρονιές είναι δύσκολες, να πούμε, ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα, αλλά η ομάδα της Καλαμάτας προσπαθεί πάλι φέτος, πάλι από ό,τι βλέπω για ψηλούς στόχους έχουμε. Μάλιστα. Αυτό έλειπε, φίλε Κώστα, η ομάδα της Καλαμάτας να μην έχει υψηλούς στόχους. Ναι, ναι. Αν δεν είχε, πρέπει να το κλείσετε το μαγαζί. Εννοείται, να το κλείσετε, μην παρεξηγηθώ, όχι διοικητικά και εξοδιοικητικά. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που από ό,τι μαθαίνω, ακούω, προσφέρεις, κάνεις τα πάντα, βοηθάς. Εντάξει, ό,τι μπορούμε προσφέρουμε, σαν ενεργός φιλάθλος που είμαι και εγώ δηλαδή, γιατί μου αρέσει η Καλαμάτα από μικρό παιδί και πάντα τη βοηθάω, πάντα ό,τι μπορώ προσφέρω δηλαδή από τη μεριά μου. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ένα ντόπιο στοιχείο που σημαίνει ότι, εντάξει, άλλο το ντόπιο και άλλο το ενισχυμένο στοιχείο, ευελπιστώντας όμως το ντόπιο στοιχείο να βγάλει. Εντάξει. Την ομάδα ψηλά. Κοίταξε, εγώ θα ήθελα και όλος ο κόσμος θέλει να παίζουν ντόπιοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα της Καλαμάτας. Αλλά ο σκοπός είναι να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα, να είναι αντάξιοι για να παίξουν στην ομάδα της Καλαμάτας. Δηλαδή, να μην μικρύνει η ομάδα για να παίξουν ντόπια παιδιά. Καταλάβατε. Ο σκοπός είναι να γίνουν καλοί ντόπιοι παίκτες να παίξουν στην ομάδα της Καλαμάτας, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα που πρέπει να κοιτάει πάντα ψηλά. Από αυτό καταλαβαίνω. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Απλώς επειδή εμείς κάνουμε ένα μικρό διπορικό εδώ στην Καλαμάτα, δεν καταγράφουμε απόψεις της διοίκησης, καταγράφουμε απόψεις από ανθρώπους που είναι εκτός της ομάδος και το τι θέλουν. Άλλωστε, νωρίτερα ακούσαμε το τι μας είπαν μια παλιοσύρα και ένας νέος ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό λέμε ότι το παλιό πρέπει να παντρευτεί με το νέο. Το νέο, ακριβώς. Έτσι ώστε η Καλαμάτα να μην δαπανά κάθε χρόνο χρήματα, χιλιάδες ευρώ, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε, ευελπιστώντας όμως ότι φέτος θα είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αυτό προσπαθούμε και εμείς οπωσδήποτε. Πήραμε κάποια ντόπια παιδιά που θέλουμε να οπωσδήποτε να καθιερωθούν στην ομάδα. Ο καιρός θα δείξει και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να προσέξουν δηλαδή για να γίνουν καλοί να παίξουν στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πάντως η διοίκηση κάνει τιτάνιες προσπάθειες. Εγώ από ό,τι ξέρω. Δεν κατηγόρησε κανένα στη διοίκηση. Όχι, όχι, όχι. Από ό,τι ξέρω, κάνει πολύ με τιτάνιες προσπάθειες, γιατί εσύ είσαι και από τον πύργο και τα βλέπεις τι γίνεται και τριγύρω. Δεν είμαι από τον πύργο από πουθενά. Εγώ είμαι από την Ηλία. Να διευκρινίζω, δεν αποποιούμε τον όρο του πύργου, γιατί η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση έχει έδρα πύργο, αλλά γυρίζουμε και καταγράφουμε τα πάντα. Γι' αυτό λέμε ότι το τι γίνεται και γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο τοπικό στοιχείο. Ναι, ναι. Να ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Καλαμάτας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω. Τα λέμε. Ό,τι καλύτερο για σας και για μας.